Μία καθαρή και σωστά συντηρημένη μηχανή είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα ποιοτικό και γευστικό καφέ. Ελάτε να δούμε μαζί τους τρόπους για να κρατάμε τη μηχανή μας καθαρή και έτοιμη για δράση. Οι διαδικασίες καθαρισμού χωρίζονται σε ωριές και ημερήσιες. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας, φροντίζουμε τη μηχανή μας με γρήγορους ενδιάμεσους καθαρισμούς. Πάμε να δούμε πώς. Αντικαθιστούμε το filter basket με ένα τυφλό φίλτρο. Κουμπώνουμε ελαφρά το πόρταφίλτερ στην κεφαλή του γκρουπ, ενεργοποιούμε την αντλία και με ήπιες κινήσεις δεξιά-αριστερά ξεπλένουμε από τυχόν υπολείμματα καφέ. Εναλλακτικά, για έναν πιο λεπτομερή καθαρισμό, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό βουρτσάκι που μας βοηθάει να έχουμε πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα μεταλλικά φίλτρα και τα πλένουμε με ένα μαλακό σφουγγάρι και σαπούνι χωρίς άρωμα. Το ίδιο κάνουμε και για τα πόρτα φίλτερ. Ξεπλένουμε καλά με άφθονο νερό, συναρμολογούμε πάλι και κουμπώνουμε στην κεφαλή του γκρουπ. Στο τέλος, αφήνουμε λίγο ζεστό νερό να τρέξει, έτσι ώστε να έρθουν σε θερμοκρασία λειτουργίας. Μέσα στη μέρα ή ανάμεσα στις αλλαγές βάρδιας, είναι σημαντικό να κάνουμε και έναν πιο λεπτομερή καθαρισμό. Ξεκινάμε με το ειδικό βουρτσάκι για να απομακρύνουμε υπολείμματα καφέ. Στη συνέχεια, αντικαθιστούμε το μεταλλικό φίλτρο με ένα τυφλό φίλτρο όπως και πριν και προσθέτουμε την κατάλληλη ποσότητα σκόνης καθαρισμού. Τοποθετούμε το πόρτα φίλτερ στην κεφαλή του γκρουπ και ενεργοποιούμε την αντλία για 10 δευτερόλεπτα, ακολουθούμε ένα από 10 δευτερόλεπτα παύση. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές. Για να ξεπλύνουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα, χωρίς να προσθέσουμε σκόνη καθαρισμού. Αυτή τη φορά, ενεργοποιούμε την αντλία για 5 δευτερόλεπτα, με παύσεις ενός δευτερολέπτου. Επαναλαμβάνουμε 10 φορές. Για τον καθαρισμό των πορταφίλτερ και των μεταλλικών φίλτρων, ξεκινάμε διαλύοντας ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη καθαρισμού σε ένα λίτρο ζεστό νερό. Εκεί βυθίζουμε ολόκληρα τα μεταλλικά μέρη των πορταφίλτερ μαζί με τους εκροείς και τα μεταλλικά μας φίλτρα για 30 λεπτά. Πλένουμε και ξεπλένουμε καλά με ζεστό νερό, επανασυναρμολογούμε και τοποθετούμε στις κεφαλές των γκρουπ. Για τον καθαρισμό της χάρας αποχέτευσης, την αφαιρούμε, καθαρίζουμε με μαλακό σφουγγάρι και απορρυπαντικό χωρίς άρωμα και την επανατοποθετούμε στην αρχική της θέση. Τώρα η μηχανή μας είναι πεντακάθαρη και έτοιμη για χρήση.